Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας και το abola.gr θα βρίσκεται όχι μόνο, θα παρακολουθεί μάλλον όχι τις ομάδες μόνο που ανήκουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, αλλά και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ. Λοιπόν, ήρθαμε σήμερα εδώ στον Άγιο Στέφανο για να παρακολουθήσουμε το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, ο οποίος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στη μεταγραφική περίοδο και έχει στόχο την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πρώτο φιλικό σήμερα εδώ στον Άγιο Στέφανο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-2 του Μοσχάτου. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Σαπαλίδη, με πέναλτι του Σαπαλίδη στο 35. Το 2-1 ισοφάρισε το Μοσχάτο στο 44. 2-1 Ολυμπιακός με τον Κότση στο 52. Ισοφάρισε εν συνεχεία 2-2 το Μοσχάτο. Το 3-2 στο 71 ο Ναούν και το τελικό 4-2 στο 74 ο Κότση, ο οποίος πέτυχε σήμερα 2 γκολ. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιάννη τον Μαγκίνα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν πρώτον. Σε γνωρίζω αρκετά χρόνια. Θυμάμαι όταν έκανες τα πρώτα σου προπονητικά βήματα στον Αυλώνα. Ακριβώς, ναι. Όταν ο Αυλώνας ήταν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Σωστά. Τότε είχες πρόεδρο στην ομάδα, ήταν ο Ηρακλής Παπαθεοδόρου. Σωστά. Σε πήγα πολλά χρόνια πίσω. Σωστά, πολλά χρόνια πίσω, ναι, ναι, πολλά χρόνια. Ήταν το ξεκίνημά μου μετά την επαγγελματική μου καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησα από το χωριό μου που ξεκίνησα και σαν ποδοσφαιριστής από εκεί. Και έκανα εκεί την αρχή μου. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο φιλικό. Καταρχήν χρησιμοποιήθηκαν, δεύτερο φιλικό με συγχωρείς, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι παίκτες. Όλοι οι παίκτες, εκτός από όλοι όσοι είχα στη διάθεσή μου. Ήταν 2-3 παίκτες οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν, επειδή ήταν τραυματίες ο Χρήστος ο Χίσο, ο οποίος είναι από τη Θήση και περιμένουμε πολλά από τον Χρήστο. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και περιμένουμε να τελειώσει ο τραυματισμός του για να μπει και αυτός μέσα στην ομάδα. Και ο Κώστας Ομπλάς, ο οποίος ήταν τερματοφύλακας, ο δεύτερος, ο οποίος ήταν τραυματίας και αυτός. Εκτός από αυτούς τους δύο, όλοι πήραν χρόνο συμμετοχής και μάλιστα ημίχρονα σίγουρα και οι παίκτες που μπήκαν στο δεύτερο. Πολύ καλή εμφάνιση από ό,τι είδα εγώ. Δεν ξέρω εσύ πώς είδες την ομάδα σου. Σαν δεύτερο φιλικό είδα βελτιωμένη την ομάδα. Και στο πρώτο είχαμε πάει καλά με το μαραθώνα. Αλλά και στο δεύτερο φιλικό πήγαμε αρκετά καλά. Ό,τι δουλεύουμε στην προπόνηση προσπαθούμε να τα βγάζουμε στο παιχνίδι. Θέλουμε δουλειά ακόμα. Άλλη εικόνα έχουν τα φιλικά, άλλη εικόνα έχει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό είμαστε συγκρατημένοι και προσπαθούμε κάθε μέρα δουλεύοντας να βγάζουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο τα οποία βγαίνουν στο παιχνίδι. Ωραία. Φοβερές μεταγραφές για τα δεδομένα της ΑΕΠΣΑΝΑ φέτος Ολυμπιακός. Δηλαδή έχεις πάρει σπουδαίους παίκτες. Ναι. Ο Σαπαλίδης, ο οποίος ήταν σκόρερ στον Πειραιά. Στον Πειραιά και σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ΑΕΠΑ-Εθνική, ο Χρήστος ο Χίσο, ναι. Θέλω να προσθέσω ξεκάθαρο στόχος, ναι, ναι. Θέλω να προσθέσω εκεί ότι φέτος δημιουργήσαμε στον Άγιο Στέφανο από πέρσι ένα κορμό, το οποίο σε συνεννόηση με τη διοίκηση κρατήσαμε τον κορμό και παραπάνω, δηλαδή κρατήσαμε 15 παιδιά από τα 18. Έφυγαν 2-3 παιδιά για λόγους δικούς τους και πάνω σε αυτά τα παιδιά χτίσαμε τις μεταγραφές, αυτές οι οποίες είναι πολύ καλές μεταγραφές και θα μας βοηθήσουν στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ξεκάθαρο στόχος ή άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι, η θέση μας είναι να κάνουμε πρωταθλητισμό, βάζοντας παραπάνω από την περσινή χρονιά με ενίσχυση σε θέσεις που είχαμε προσδιορίσει ότι χρειάζεται κάποια ενίσχυση, με παιδιά πολύ ποιοτικά και πιστεύουμε ότι φέτος θα κάνουμε το πρωταθλητισμό που χρειαζόμαστε. Ωραία. Το ρόστερ έχει κλείσει, Γιάννη, ή θα γίνει. Το ρόστερ μετά την απόκτηση δύο ακόμα μικρών που πήραμε έχει κλείσει, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Δεν μπορείς να αναφέρεις τώρα τα όνομα. Ο ένας μπορούμε να αναφέρουμε γιατί υπέγραψε στην ομάδα, ο άλλος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο μικρός είναι 2002, έπαιζε στον ΑΠΟ Αταλάντης σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής και ανήκει στο δυναμικό το δικό μας, ο οποίος από Δευτέρα θα ξεκινήσει προπόνηση. Ο επόμενος, Τζιός Δημήτρης. Τζιός. Νι ταυ ζήτα γιώτα όμικρο. Ωραία. Τι θέση παίζει. Τζιός είναι δεξί μπακ. Ωραία. Και σε αυτή τη θέση έχω προγραμματίσει να βάλω μικρούς. Και ο επόμενος, ο άλλος που έχουμε συμφωνήσει, από Δευτέρα Τρίτη θα
ενσωματωθεί στην ομάδα. Άρα με αυτούς τους δύο μικρούς κλείνει το ρόστερ. Εκτός αν βρεθεί κάτι. Να μαγειρέψουμε όλοι. Να δούμε ότι κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε, θα προσπαθήσουμε πάλι μία ακόμη μεταγραφή. Ωραία. Επόμενο φιλικό τώρα, Γιάννη. Το επόμενο φιλικό είναι με τον Νικολακάκη στις 13 του μήνα. Είναι μια καλή ομάδα, άσχετα αν ανήκει στη β' κατηγορία. Είναι υπολογίσιμη, είναι αρκετά χρόνια στον χώρο. Και θα παίξουμε την Πέμπτη και μετά τα παιδιά θα πάρουν ρεπό Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Ωραία. Η διοίκηση, Γιάννη, είναι κοντά στην ομάδα, έτσι, με επικεφαλή στον πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Μακρύ. Η διοίκηση της ομάδας είναι. Πιστεύω ότι ό,τι ζήτησες. Ναι. Όλη η διοίκηση και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Μακρύς, έφεραν στην ομάδα μας πολύ καλούς ποδοσφαιριστές με το όνειρο του Αγίου Στεφάνου που είναι να ανέβει στη γάμα εθνική κατηγορία. Ωραία. Τώρα, οι φύλαθλοι έρχονται, σας στηρίζουν, είναι δίπλα σας. Οι φύλαθλοι στηρίζουν, ειδικά όταν η ομάδα πηγαίνει καλά. Έχουμε αρκετούς φυλάθλους οι οποίοι στηρίζουν. Αλλά από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί και λόγω του κορονοϊού, τώρα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθούμε και αν θα μπορούμε να παρακολουθούμε από τη φύλα. Τι υπόσχεσαι, τι υπόσχεται ο Γιάννης ο Μαγκίνας στους φιλάθλους, τι να περιμένουν οι φιλάθλοι από τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου της καινούρια σεζόν. Σίγουρα αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι η πολλή δουλειά που πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο. Έχω περάσει και άλλες χρονιές από τον Άγιο Στέφανο, έχουμε πάρει και double, το πρώτο που πήρε στην ιστορία του ομάδα του Αγίου Στεφάνου. Και έχουμε παρουσιάσει πάντα καλό ποδόσφαιρο. Εμείς, εγώ θα αυτό που θα υποσχεθώ στους φιλάθλους και στη διοίκηση είναι ότι θα δουλεύουμε συνέχεια, θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας. Ωραία. Τώρα, ποιες πιστεύεις, ποιες μάλλον να το πω φοβάσαι από τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, σε αυτό το κομμάτι ήθελα να αναφερθώ ότι φέτος στην Ευσανά έχουν ενισχυθεί αρκετές ομάδες, είναι υπολογίσιμες και πιστεύω ότι θα έχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα ποιες ομάδες θα είναι ανταγωνιστικές, αλλά είναι σίγουρα 6-7 ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι συναρπαστικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωραία. Υπήρξες προπονητής σε ομάδες στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Πώς, μια που είσαι τώρα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑΝΑ, σε ομάδες που ανήκουν στην ΕΠΣΑΝΑ, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ. Σαν διοργάνωση. Σαν διοργάνωση. Εντάξει, τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑΝΑ έχουν αρχίσει και γίνονται, βελτιώνονται πάρα πολύ. Ποια είναι τα προβλήματα, Γιάννη, που υπάρχουν? Προβλήματα είναι η απόσταση που έχει. Η διαφορά της Αθήνας με την Ευσανά είναι η απόσταση. Στην Αθήνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποδοσφαιριστές και με μικρότερο budget λόγω της απόστασης. Εδώ για να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής είστε στο Λαύριο ή στο Κοροπή πρέπει να πάρει και τα οδηπορικά του, τα οποία διπλασιάζουν την τιμή στο ρόστερ και εκεί είναι το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τις ομάδες και πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ένα ποδοσφαιριστή που στην Αθήνα θα είναι με λιγότερα. Εξάλλου έχει περισσότερα σωματεία η Αθήνα, έχει γύρω στα 170 σωματεία, πολλές ακαδημίες, πολλά παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και βελτιώνονται και στην Ανατολική Αττική, γιατί πέρασα και από το κομμάτι των μικτών ομάδων. Ήμουν 5 χρόνια στις μικτές ομάδες, οι οποίες κάναμε πολύ καλή δουλειά και συνεχίζεται η καλή δουλειά στις ομάδες και έχουν γίνει ανταγωνιστικές οι ομάδες στο κομμάτι αυτό όσον αφορά και με την Αθήνα. Βλέπω και το γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, ο αγωνιστικός χώρος είναι, από ό,τι μου είπαν, πέρσι το έγινε. Ναι, πέρσι παίξαμε για πρώτη χρονιά, φέτος είναι η δεύτερη. Είναι σε καλή κατάσταση, αυτό μας βοηθάει στην προπόνησή μας και να βγάλουμε πολλά πράγματα όσον αφορά και να μειωθούν οι τραυματισμοί και να μπορούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Κάτι άλλο, Γιάννη, θέλεστε να προσθέσουμε? Καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα, να γίνουν κανονικά τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω, μακάρι να υπάρχουν και παρουσία φιλάθλων, διότι ποδόσφαιρο χωρίς την παρουσία των φιλάθλων. Ακριβώς. Εγώ θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία, γιατί πρωτίστως παίζει ρόλο η υγεία λόγω του κορονοϊού. Οι ομάδες να είναι ανταγωνιστικές, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα και εύχομαι καλή χρονιά στην ομάδα μου και να πετύχει τους στόχους τους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλά.